Καλημέρα σας. Σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, όπου συζητήθηκε αναλυτικά η ανησυχητική κατάσταση σχετικά με τη διασπορά της πανδημίας στη χώρα μας. Προς το παρόν στην Κρήτη είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, δεν πρέπει όμως να φυσικάζουμε. Γιατί πρέπει να προσέχουμε το θέμα ότι είναι ο ιός χτυπάει μικρότερες ηλικίες. Αλλά όλα αυτά θα τα ανακοινώσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Εμείς πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας λέει το Υπουργείο. Ταυτόχρονα, αναστάτωση προκαλεί το δεύτερο κρούσμα μέσα σε λίγες μέρες στο προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Πρόκειται μάλιστα για το τρίτο σε σειρά από την αρχή του καλοκαιριού, καθώς θετικώς διαγνώστηκε ένας τραυματιοφορέας. Κρίνοντας τον χειρισμό της κατάστασης ανεπαρκή, οι εργαζόμενοι ζητούν να γίνουν άμεσα τεστ, καθώς προς στιγμή η μόνη απόφαση που έχει ληφθεί είναι να μπουν σε καραντίνα όσοι ήρθαν σε επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα κατόπιν ιχνηλάτησης. Έχουν βγει 5 εργαζόμενοι σε καραντίνα. Αυτό δυστυχώς επιβεβαιώνει ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου, η απουσία και ενός εργαζόμενου, πόσο μάλλον 5, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία και του συγκεκριμένου τμήματος και όλου του νοσοκομείου. Ήδη κόβονται ρεπό, μειώνονται η στελέχωση της βάρδιας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι επιτακτική ανάγκη, ταυτόχρονα με αυτά που σας αναφέρω, να μπορεί να πραγματοποιούνται τα τεστ για τον κορονοϊό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τη διαμόρφωση κατάλληλων χώρων για απομόνωση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ετούνται επίσης οι εργαζόμενοι για περιπτώσεις που χρήζουν ειδική μεταχείριση, όπως παιδιά και ψυχιατρικούς ασθενείς. Η περίοδος που θα έρθει θα έχει πάρα πολλές λοιμώξεις. Πολλά παιδάκια θα έρχονται με λοιμώξεις, όχι COVID απαραίτητα, αλλά θα είναι χρήσιμο να υπάρχει περισσότεροι συνάδελφοι που να εφημερεύουν, ώστε να εξετάζουν γρηγορότερα και μεγαλύτερη ασφάλεια αυτόν τον πληθυσμό. Για παράδειγμα, στην ψυχιατρική, ακόμα και να υπάρξει υποψία για τεστ COVID και γίνει ο έλεγχος όπως πρέπει, δεν υπάρχει δυνατότητα, θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα για απομόνωση αυτού του ασθενή σε συνθήκες ψυχιατρικής κλινικής, γιατί δεν είναι δυνατόν να νοσηλεύονται αυτοί οι ασθενείς σε κλινική COVID. Γιατί ένας ασθενής ψυχιατρικός μπορεί να μην είναι σε θέση να τηρήσει όλα τα πρωτόκολλα και να μπορεί να συνεργαστεί όπως θα θέλαμε. Τα κρούσματα και σε σχολεία φαίνεται πως καλά κρατούν, καθώς στο Ρέθυμνο ένα ακόμα τμήμα έκλεισε όταν μια μαθήτρια διαγνώστηκε με κορονοϊό.